σταματάω στην περιφέρεια Κρήτης, στον αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο για τα αγροτικά θέματα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Τζεδάκη. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, στους ακροατές σας. Λοιπόν, έρχομαι να ρωτήσω εσάς το εξής, γιατί ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες ερωτήσεις από παραγωγούς να έρχονται και επίσημα και ανεπίσημα, δηλαδή και σε ημερίδες και με ερωτήσεις τους κλπ. Και από τα Χανιά, από ό,τι έβλεπα, τι γίνεται με το σχεδιασμό αναφορικά με το δάκο, αναφορικά με τη δακοκτονία, πότε ξεκινάτε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή την ώρα ο διαγωνισμός, διότι ναι, μεν σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιήσετε σαφέστατα τα σκευάσματα τα οποία έχετε, το μηχανισμό τον οποίο έχετε από την προηγούμενη χρονιά, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη και ένας διαγωνισμός για να μην μείνετε εκτεθειμένοι, για να μην μείνουν οι παραγωγοί εκτεθειμένοι, αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Δουλγεράκη, εισαγωγικά καταρχήν ήθελα να πω την ανεκτήμητη αξία της ελαιοκαλλιέργειας και του ελαιολάδου για το νησί μας. Ένα εισόδημα το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τους παραγωγούς, αλλά και να τονώσει ολόκληρη την αγορά και βέβαια την περιβαλλοντική διάσταση της ελαιοκαλλιέργειας, καθώς αποτελεί ένα απέραντο δάσος για το νησί μας. Τώρα ελπίζουμε να εξελιχθεί και η χρονιά όπως πρέπει για τις καιρικές συνθήκες, ώστε να έχουμε μια πολύ καλή ανθοφορία, να δέσει ο καρπός και να έχουμε την καλύτερη παραγωγή για φέτος. Τώρα όσο αφορά τη δακοκτονία και το πεδίο, θα ήθελα καταρχήν να πω την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τον Ελγό Δήμητρα, όπου παρακολουθεί τη εξέλιξη του δάκου αλλά και όλων των μυκητών που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά και η συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα όσο αφορά τα GPS, την πλατφόρμα αυτή η οποία παρακολουθεί τους εργολάβους από πού περνάνε και ψεκάζουν. Τώρα, όσο αφορά τους εργολάβους, ξέρουμε ότι είναι μια τριετή σύμβαση, οπότε είμαστε στη δεύτερη χρονιά για τους εργολάβους. Δηλαδή, εργολάβους με λίγα λόγια έχουμε αυτή τη στιγμή. Όσο αφορά τους τομεάρχες που παρακολουθούν τους εργολάβους, θα τους έχουμε μέχρι τέλος του μήνα. Έχει γίνει προκήρυξη για τους 4 νομούς, οπότε μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε τους τομεάρχες. Τοποθετούνται οι δακοπαγίδες τώρα 15 με 16 Μαΐου στις περιφερειακές ενότητες στις καλλιέργειες, προκειμένου να δούμε την εξέλιξη των πληθυσμών, όπου θα το αξιολογήσουν αυτό οι υπηρεσιακοί μας παράγοντες, οι γιοπόνοι, ώστε να ξεκινήσει όταν είναι αναγκαίο ο πρώτος τσεκασμός. Έχουμε φάρμακα στις αποθήκες για να ξεκινήσουμε. Εξελίσσεται ένα διαγωνισμός, όπως είπατε, όσο αφορά τα φάρμακα που είμαστε στο άνοιγμα των προσφορών. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Εμείς κάναμε και μια διαδικτυακή συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα και με τις 4 περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε, και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα ξεκινήσουμε όσο αφορά την δακοκτονία με καλούς ιονούς. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που είπατε για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί σας είπα ότι υπάρχουν συχνά αυτές οι ερωτήσεις, ότι καλά στο διαδικαστικό, ότι υπάρχουν οι εργολάβοι με οι οποίοι περιμένουν, είμαστε στη δεύτερη χρονιά αυτού του διαγωνισμού, είναι ό,τι καλύτερο για να μην έχουμε αυτή την αγωνία. Είπατε μέχρι τέλος του μήνα οι τομεάρχες, οι οποίοι θα παρακολουθούν, και επίσης το βασικό είναι ότι τοποθετούνται αυτό το διάστημα οι δακοπαγίδες, έτσι για να έχετε την πρώτη εικόνα του γίνεται με τον πληθυσμό του δάκου, ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Ωραία. Αυτό σημαίνει από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη άκρη της Κρήτης, κύριε Τζεδάκη, έτσι. Ναι, βεβαίως. Στις 4 περιφερειακές ενότητες. Ωραία. Το ότι υπάρχουν τα αποθέματα, τα σκευάσματα στην περιφέρεια, αυτό είναι καλό, γιατί όποτε κριθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο, δεν ξέρω αν ο Ιούνιος ή ο Ιούλιος είναι ο μήνας που ξεκινάτε, αυτό δεν το θυμάμαι. Το Ιούνιο θα ξεκινήσουμε τον πρώτο ψεκασμό, αλλά αυτό θα το πούνε οι ειδικοί. Μάλιστα. Και βέβαια, από ποιες περιοχές πάντα ξεκινάτε από το δείγμα που σας δίνουν οι δακοπαγίδες, δηλαδή που παρουσιάζεται μεγαλύτερος πληθυσμός, θέλετε να πείτε, κύριε Τζεδάκη? Ναι, οι δακοπαγίδες που θα είναι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες θα μας δείξουν πού πρέπει να ξεκινήσει ο ψεκασμός, ανάλογα με τον αριθμό, πώς γεννάνε οι δάκοι. Είναι κάποια πράγματα επιστημονικά τα οποία τα εξετάζουν οι ειδικοί.
και δίνουν εντολή για να ψυκάσουμε. Μάλιστα. Τώρα, αν την φετινή χρονιά κριθεί ότι πρέπει να πάτε σε 3, σε 4, σε 5 ή σε 6 αναπεριοχές ψεκασμούς, αυτό θα το δείχνει και πάλι η επιστημονική κοινότητα για το τι γίνεται, το τι καταγράφεται σε κάθε περιοχή της Κρήτης, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Εμάς ο στόχος μας, κυρία Δουλτζεράκη, είναι να έχουμε τα φάρμακα για 5 ψεκασμούς αναπεριφερειακή ενότητα, αυτός είναι ο στόχος μας, και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά και το πότε πρέπει να μπορούμε να ψεκάσουμε, γιατί είναι μια χρονιά που περιμένουμε πάρα πολλά από τη φετινή σοδειά και ο παραγωγός περιμένει πάνω απ' όλα. Οπότε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τώρα να σας πω, κύριε Τζεδάκη, μετά τις τιμές που είχε το λάδι και μετά την χρυσή χρονιά, να πάμε σε μια άλλη χρονιά και να έχουμε προβλήματα με το δάκο και με την τιμή να πέφτει από τα 12 στα 7, 7,5 ευρώ όπως λένε ή όπως εκτιμούν οι παραγωγοί, καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα για τους παραγωγούς, για το εισόδημά τους, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, οπότε όλοι νοιάζονται και όλοι ρωτάνε πότε θα είσαστε έτοιμοι, γι' αυτό το λόγο και αυτά τα ερωτήματα και αυτή η φούρια. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα, κυρία Δουγεράκη. Το άλλο θέμα φυσικά είναι το νερό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να προσαρμόζουμε και τους εαυτούς μας αλλά και τις καλλιέργειές μας στα νέα κλιματικά δεδομένα με τις χαμηλές βροχοπτώσεις. Να ποτίζουμε όσο πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, την ώρα που πρέπει, ώστε να έχουμε και νερό να μπορέσουμε με τη διαχείριση την οποία να κάνουμε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις καλλιέργειές μας. Είναι φέτος μια χρονιά που οι απαιτήσεις για άδρευση είναι πολύ μεγαλύτερες, λόγω του ότι είναι η καλλιέργεια της ελιάς που προβλέπεται να έχει βεντέμα, οπότε οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Και καλό και από το σταθμό σας, από να, να υπάρχει μια σωστή διαχείριση. Εμείς θα κάνουμε το επόμενο διάστημα και μια συνάντηση αναπεριφερειακή ενότητα με τους ΤΟΕΒ και τους Δήμους της Κρήτης μαζί με την αποκεντρωμένη περιφέρεια και εμείς σαν περιφέρεια, ώστε να πούμε αυτά τα πράγματα, να μπουν κανόνες, να γίνει διαχείριση προκειμένου να μην βρεθούμε προεκπλήξεων στα μέσα της παραγωγικής σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και υπάρχουν εκείνες οι ανακοινώσεις, είτε από το ΕΒ είτε ακόμα και από τους ίδιους τους αγροτικούς συλλόγους, που λένε ότι υπάρχουν προβλήματα και ότι μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις συστήνεται από τους ίδιους τους αγροτικούς συλλόγους, τους παραγωγούς, να μην προχωρήσουν στην καλοκαιρινή περίοδο στο φύτεμα κηπευτικών, διότι το νερό είναι λίγο και δυστυχώς δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει κανένας παραγωγός σε αυτά τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε ή τα δεδομένα τα οποία είναι λίγο πιο δύσκολα σε σχέση με άλλες χρονιές. Σωστά, έτσι είναι. Είναι προφανές ότι όταν περιμένουμε μια καλλιέργεια όπως είναι η ελιά και το ελαιόλαδο, που κακά τα ψέματα όλη η παραγωγή της Κρήτης έχουν ελιές και ελαιόλαδο. Πρέπει να καλύψουμε την καλλιέργειά μας αφού έχει τιμή το λάδι, περιμένουμε μια καλή χρονιά ώστε να, το νερό που υπάρχει να διαχειριστεί σωστά για να φτάσει σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.